την άλλη δεν αναγνωρίζουν τις θεωρίες του Χίτλερ και του Ναζί και έρχονται και αποκαλούν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι είναι φασίστες και είναι φασισμός. Είναι μια απαράδεκτη ενέργεια πολίτη. Μας μιλούν για το μίσος και θέλουν να χειραγωγηθούν οι απόψεις. Βέβαια, εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρχει μια αντιμετώπιση άλλη, όχι με απαγορεύσεις βέβαια. Είμαι κατά των απαγορεύσεων, είμαι κατά όλων αυτών, με άποψη. Υπάρχει το ψήφισμα όπως σχολιάστηκε από πολίτη. Και εδώ πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Εδώ, Συνάδελφε. Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, με καθαρή διαδικασία που τέθηκε και, και στα μέλη του, σε ερώτηση σε όλα τα μέλη του, με πληροψηφία αποφάσισε να ζητηθεί αυτό το θέμα. Μετά από ερώτημα που έγινε από συνάδελφο. Από τη στιγμή που αποφάσισε να ζητηθεί, βγήκε μία απόφαση. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι μία πολιτική απόφαση που δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να επιβεβαιώνει την απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου του 1994. Πολίτες οι οποίοι λιδωρούν, πολίτες οι οποίοι ενδεχομένως εκφράζουν ακραίες απόψεις, με όποιον τρόπο και να εκφράζονται, προφανώς είναι καταδικαστές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και σε καμία περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι ούτε πολλαπλασιαστής μίσους, ούτε οτιδήποτε άλλο. Εκφράζει πολιτικές απόψεις όσο οφείλει, όπως εκφράζουν επιστημονικές απόψεις και οι αρμόδιοι που, επιφορτίζονται με τέτοια ζητήματα, καθηγητές κλπ. Λοιπόν, το θέμα θεωρείται λήξα. Νομίζω ότι και καλό είναι, και το είπα από την αρχή, ότι εφ' εξής οι αποφάσεις, οι συζητήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και σας το ξαναλέω, γιατί κάποια πράγματα δεν πρέπει να λέγονται όλα αυτά την καρδία, συζητούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν κάνουμε δηλώσεις, και που θα παρακαλούσα είτε είναι μειοψηφικές, είτε είναι πλειοψηφικές οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι με την ελευθερία της άποψης που έχουν να τους σέβονται ανεξαρτήτως αν είναι στην πλειοψηφία, αν είναι στην πλειοψηφία. Λοιπόν, αυτά, το θέμα είναι λήξα, να προχωράμε στο επόμενο. Κύριε Ιωαννίδη. Ευχαριστώ. Θέσατε εσείς θέμα. Δεν τέθηκε θέμα τώρα. Ναι. Τώρα υπήρξε μια ερώτηση. Ωραία. Για το ποια είναι η άποψη. Δεν καλύπτεστε την τοποθέτηση του Προέδρου. Με συγχωρείτε, θέλω κάτι να επισημάνω, γιατί τώρα διαβάζουμε. Παρακαλώ, ανεξαρτήτως τι διαβάζουμε. Δεν είχα τελειώσει την ερώτηση. Δεν είχα τελειώσει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πρώτα απ' όλα οι αποφάσεις μας δεν είναι κρυφές, δημοσιεύονται και άρα υπόκειται σε οποιοδήποτε σχολιασμό μπορεί να κάνει ο καθένας και κρίνεται για το τι λέει. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι οποίοι άνοιξαν όλο αυτό το θέμα μετά την απόφαση ή το ψήφισμα, όπως το λέμε, του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την άποψή μου επιδεικνύουν μία ασέπεια, διότι φεύγουμε από τα γεγονότα. Ένα, ανεξάρτητα από το τι έκανε η Βουλή των Ελλήνων, ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για εδώ που ζούμε εμείς δίπλα στον ποντιακό ελληνισμό και μέσα σε αυτόν. Και θεωρώ ότι πρέπει να, σήμερα, αν πρέπει να πούμε κάτι, είναι ότι μπορεί να γίνεται κριτική των απόψεων, αλλά δεν θα μας υπαγορεύσει κανείς το ποια απόφαση θα πάρουμε εμείς, είτε μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αυτά ή διάφορων πολιτικάριων ή ασχολούμενων, εν πάση περιπτώσει, με την πολιτική απόφαση. Ξέρω, είναι διαφόρων τέλος πάντων, οι οποίοι δεν έχουν και κάποιο θεσμικό ρόλο, αλλά θέλουν να ασχολούν. Θέλω πω όμως ότι και θα έπρεπε για την τελική διατύπωση, για το καλύτερο, γιατί εγώ ξέρω ότι το πρώτη στιγμή συμφώνησε επί της ουσίας, να τηρούμε αυτά που λέμε και να το δούμε πριν τελικά. Συγγνώμη, κυρία Νανακούλου. Συγγνώμη, κυρία Νανακούλου, δεν ξέρω. Δεν κάτι καλύτερο. Κυρία Νανακούλου, δεν ξέρω αν απουσιάζεται εκείνη την ημέρα. Διαβάστηκε, δεν διαβάστηκε, αναγνώστηκε και όπως αναγνώστηκε, καταγράφηκε. Λοιπόν, το θέμα διαγράφει. Αναγνώστηκε και όπως αναγνώστηκε, καταγράφηκε. Μπήκε σε ψηφοφορία και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία, ερωτώμενοι όλοι οι δημοτικοί. Ψηφίσαμε χωρίς να το αναγνώσουμε. Όχι, όχι, όχι. Αλλά έφυγε στην. Διαβάστηκε μετά από λίγο. Γι' αυτό και δεν μπήκε με τη διαδικασία στην οποία έχετε δίκιο.